Καλησπέρα σας κύριε Ιφαντή, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ζητήσαμε να σχολιάσουμε λίγο, να μην επικεντρωθούμε στα γεγονότα, γιατί όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, λίγο πολύ είναι γνωστά. Είμαστε όμως πια 26 χρόνια μετά από εκείνη την περίοδο, εκείνες τις ημέρες, δεν ήταν μια μέρα βέβαια, ήταν και μια αλληλουχία γεγονότων που έφερε και την κρίση. Και ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που μου είπατε όταν επικοινωνήσαμε για να ορίσουμε τη συνέντευξη, ότι όλοι αυτές τις ημέρες σας ζητάνε να μιλήσετε για την Ουκρανία και να σχολιάσετε το τι συμβαίνει ή τι ενδεχομένως πρόκειται να συμβεί, αλλά για τα ίμια όχι. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Ιφαντή, ότι ενώ παρολίγο να έχουμε ένα πόλεμο πλέον, το έχουμε ξεχάσει αυτό, έχουμε κατανοήσει τα ενδεχόμενα λάθη μας, έχουμε ησυχάσει, έχουμε αποστασιοποιηθεί? Εντάξει, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα είναι και η επέτειος των ημείων, είναι θύμα μιας πολύ έτσι φορτωμένης ατζέντας, όπως λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Άρα ο χώρος για τέτοιου είδους συζητήσεις ίσως είναι περιορισμένος στην τρέχουσα συγκυρία. Αυτό είναι νομίζω σίγουρα ένας από τους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι βεβαίως ότι, ξέρετε, έχει περάσει μία γενιά. Σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινή γνώμη, οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στα 20, στα 25, γεννήθηκαν μετά την κρίση στα Ήμια. Και αυτό είναι, παίζει και αυτό το ρόλο του. Τώρα, δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι αυτό που συνέβη το 1996 στα Ήμια ήταν και θα παραμείνει, νομίζω, καταγεγραμμένο στην σύγχρονη ελληνική ιστορία ως ένα ορόσημο. Ένα ορόσημο γιατί μας έφερε πάρα πολύ κοντά σε ένα πόλεμο με την Τουρκία, και όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά θα ήταν και αποτέλεσμα ατυχήματος, υπό την έννοια ότι, ότι τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο, και αν δεν υπήρχε η αμερικανική παρέμβαση είναι πολύ πιθανό να είχαμε κλιμάκωση σε επίπεδο ακριβώς. Γιατί θα σας ρωτήσω, συγγνώμη που διακόπτω τη σκέψη σας κύριε Ιφαντή, θα σας ρωτήσω για αυτό το θέμα, γιατί εξακολουθεί από πολλούς να θεωρείται ένα μελανό σημείο αυτό, το ευχαριστούμε τους Αμερικανούς, γιατί και ο πόλεμος μια κουβέντα είναι. Ναι, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν θεωρώ ότι η συζήτησή μας γενικά στην ελληνική δημόσια σφαίρα και η προσπάθεια να αντλήσουμε μαθήματα πρέπει να επικεντρωθεί στο συγγνώμη του τότε Πρωθυπουργού ή στο ευχαριστώ, στο ευχαριστώ του τότε Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αυτό έχει ελάχιστη ως καμία σημασία για τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε από εκείνο το επεισόδιο. Άλλα είναι, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, τα μείζωνα ζητήματα. Και τα μείζωνα ζητήματα είναι ακριβώς πολύ κωδικοποιημένα. Πρώτον, ότι στο Αιγαίο υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να καταλήξουμε σε έναν μη σκόπιμο, σε μια μη σκόπιμη σύγκρουση. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε μια στρατιωτική ετοιμότητα σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται οι διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί η πρόσφατη εμπειρία είναι χαρακτηριστική. Μέχρι πριν από 2 χρόνια οι σχέσεις μας με την Τουρκία ήταν μάλλον καλές, είχε περάσει μια περίοδος ηρεμίας σχεδόν 2 δεκαετιών και ξαφνικά υπήρξε η ανάφλεξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και ποτέ δεν μπορείς να ρισκάρεις σε αυτή τη γειτονιά
να είσαι απροετοίμαστος στρατιωτικά, όσο κι αν αυτό συνεπάγεται πολύ μεγάλες θυσίες οικονομικές, ναι, και όχι μόνο. Το έχουμε πρόσφατο άλλωστε. Έτσι, έτσι. Το εξοπλιστικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο μάθημα. Υπάρχουν και άλλα μαθήματα που πρέπει κανείς να έχει βγάλει, συμπεράσματα και μαθήματα που έχουν να κάνουν με τον μηχανισμό της κρατικής, η κρατική ικανότητα να διαχειριστούμε μια κρίση. Ναι, τέτοιου μεγέθους. Δηλαδή μεγέθος, κατά πόσον οι δομές, mm-hmm, οι δομές είναι επαρκείς ή πρέπει να πάρουμε μαθήματα από τις βέλτιστες ξένες πρακτικές. Ναι. Πολλά. Είναι αυτό που λέτε τώρα, είναι πολύ, πολύ κρίσιμο, κύριε Ιφαντή. Αν δούμε την καιρική κρίση των τελευταίων ημερών, που είναι σε ένα άλλο επίπεδο ασφαλώς, αλλά παρατηρώντας ελλείψεις και αδυναμίες και μάλιστα στην πρωτεύουσα του κράτους, σκεφτόμαστε ότι μήπως, που δεν ξέρουμε και πώς είναι η οργάνωση και όλα αυτά επί των στρατιωτικών, σκεφτόμαστε αν κάτι ανάλογο μπορεί να συμβαίνει και σε αυτό το κομμάτι. Το έχω ακούσει από διάφορους φίλους που το σχολιάζουν. Το θέμα όντως αυτό, αν έχουμε πάρει κάποια μαθήματα από το γεγονός αυτό, γιατί μετά το 1974 είναι 2-3 σταθμοί, κύριε Ιφαντή, που ήταν αυξημένος ο κίνδυνος αυτών των της γειτονίας. Δηλαδή, έτσι, το 1976, να θυμίσουμε, που ήταν με το σεισμικ. Πολύ σωστά. Το 1976, το 1987, το 1996, σχεδόν κάθε 10 χρόνια. Mm-hmm. Μέχρι πρόσφατα είχαμε μία μείζωνα κρίση και ένταση στα ελληνοτουρκικά σχεδόν κάθε 10 χρόνια. Δηλαδή είχαμε ραντεβού. Ναι. Αυτά όμως λοιπόν έχουν και φοβερά, δηλαδή έχουν και δυσάρεστα επακόλουθα, δηλαδή το θέμα των γκρίζων ζωνών. Προφανώς, γιατί... Δηλαδή χειροτερεύουν τα πράγματα κάθε έτσι αναμπουμπούλα. Όσο δεν βρίσκουμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε είτε συνολικά την τουρκική επιθετικότητα, πράγμα που είναι σχεδόν αδύνατον. Ναι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε το κόστος για την Τουρκία μέχρι εκεί. Αλλά να την εμποδίσουμε να θέτει την ατζέντα, δυστυχώς είναι σχεδόν, τεχνικά είναι σχεδόν αδύνατο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις αντιδράσεις μας και να μπορούμε να έχουμε εκείνη την ετοιμότητα, να έχουμε εκείνη, ας πούμε, την βιβλιοθήκη σεναρίων που θα μας επιτρέψει να μειώσουμε την αβεβαιότητα μιας κρίσης και να βελτιώσουμε τις αντιδράσεις μας. Δεν είναι εύκολο ακόμα και για χώρες που έχουν παράδοση και θεσμούς πολύ ισχυρούς. Εμείς τώρα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε θεσμούς διαχείρισης κρίσεων σε όλα τα επίπεδα. Ναι, και έχετε δίκιο να λέτε ότι μια φυσική καταστροφή είναι προφανώς διαφορετική από μια κρίση ασφάλειας όπως είναι οι ελληνοτουρκικές. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι ο ίδιος κρατικός μηχανισμός ο οποίος καλείται να τις διαχειριστεί. Να ανταπεξέλθει. Και λέει ένας φίλος, και να σας αποδεσμεύσουμε σιγά σιγά, κύριε Ιφαντή, γιατί έχετε πρόβλημα χρόνου. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι 3 χρόνια μετά είχαμε και το θέμα με τον Οτσαλάν, έτσι. Βεβαίως. Από την Αθήνα που έφευγε τέτοιες μέρες προς την Κένια. Άλλο τώρα θέμα εκεί πέρα που... Ήτανε μία... μα και εκείνο τελικά, πέρα από την... Το μεγάλο ζητούμενο και εκεί ήταν ότι διαχειριστήκαμε μία κρίση με τελείως αναποτελεσματικό ή ανεπαρκή τρόπο. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος, ναι. Και ήταν και σε εκείνη την περίπτωση μια κρίση η οποία ήταν έξω και πέρα από
από θεσμούς που επαναλαμβάνω μειώνουν τα περιθώρια αυτοσχεδιασμών και λαθών. Ναι. Μπερδευτήκαμε τώρα κάπου εκεί, κύριε Ιφαντή, και εμείς. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι ισχυροί θεσμοί είναι η πρώτη άμυνα απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Ναι, ασφαλώς. Και όσο τους απαξιώνουμε τους θεσμούς, τόσο θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα την επόμενη φορά που θα έχουμε μια κρίση. Ωραία. Το τελευταίο λοιπόν, επειδή είναι από ένα φίλο που μας ακούει, κύριε Ιφαντή, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν που συζητάμε, ρωτάει ποιο είναι το όφελος λοιπόν, εφόσον έχουμε έναν πολύ συγκεκριμένο αντίπαλο που είναι και απρόβλεπτος πολλές φορές. Συνεχώς μάλλον, το ότι εμείς συζητάμε για την επέκταση των θαλάσσιων συνόρων μας και όλα αυτά που λέμε ότι δικαιούμαστε να κάνουμε, τα οποία είναι ένα κάσους μπέλι για τη γείτονα χώρα, γιατί τα κουβεντιάζουμε εφόσον μάλλον είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι ναι, τώρα κάνουμε αυτό και όποια συνέπεια έχει... μπαίνουμε μέσα. Δεν... Ο ακροατής μας έχει δίκιο να θέτει το συγκεκριμένο ερώτημα. Λοιπόν, απλώς τώρα με την επαγγελματική μου ιδιότητα θα πω ότι οι αποφάσεις που μπορεί να παίρνουμε και οι συμβιβασμοί τους οποίους κάνουμε κάθε φορά, όπως κάθε χώρα θα κάνει συμβιβασμούς, πρέπει να προέρχονται και να υπακούν, πώς να το πω, να μην τραυματίζουν εσωτερικά. Εγώ λέω το εξής, η στρατηγική μας απέναντι στην Τουρκία πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αποτροπής αλλά και εμπλοκής. Εμπλοκής με ποια έννοια, ειρηνικής εμπλοκής. Πάμε να δούμε εάν και κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια και ποια είναι η μεθοδολογία για να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας. Σήμερα που μιλάμε, αν το πεις αυτό, οι περισσότερες θα πούνε «Μα είναι δυνατόν μετά από αυτά που κάνουν οι Τούρκοι, μετά από αυτά που λένε κάθε φορά». Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι οποιαδήποτε απόφαση παίρνουμε στην εξωτερική πολιτική και όχι μόνο, πρέπει να στηρίζεται από ένα ελάχιστο εσωτερικό μέτωπο. Ναι. Γιατί μια και είναι και το 2022 και είναι 100 χρόνια από το 1922, να θυμηθούμε ότι το 1922 ήταν και αποτέλεσμα ενός πολύ τραυματικού εθνικού διχασμού. Ναι. Κάποια άλλη στιγμή θα το κουβεντιάσουμε, γιατί είναι μια περίοδος που θέλει επίσης σχολιασμό, όπως και με την επανάσταση, την επέτειο, κύριε Ιφαντή. Νομίζω ήταν μια καλή ευκαιρία και είναι ακόμα να συζητάμε θέματα που αλλιώς τα είχαμε ακούσει, αλλιώς μας τα είχαν διδάξει, αλλά η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε θερμά πραγματικά για το χρόνο σας. Σας πιέσαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, πάντα στη διάθεση. Με χαρά να τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.